Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο κυρία Μαρία Κεφάλα από τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Κεφάλα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων. Κύριε Αλμπάνη, ευχαριστώ και εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ. Και ο κύριος Γιάννης Τσίμαρης από το ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Κεφάλα είναι υποψήφια βουλευτής, βέβαια, με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τσίμαρη, ευχαριστώ. Είστε καλά, καλησπέρα στο τελευταίο μας. Λοιπόν, 2-3 μέρες πριν τις νέες εκλογές, κύριε Κεφάλα, να ακούσω μια δική σας καταρχάς σκέψη. Τι λέτε? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μια αχρίαστη κάλπη από την άποψη ότι με ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα και όχι αυτό της απλής αναλογικής που μας τρέχει εξαιτίας της προηγούμενης κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και μας βάζει σε αυτή τη διαδικασία των αλλεπάλληλων εκλογικών διαδικασιών, που με τις όποιες έτσι αναταράξεις, αν θέλετε, υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνίας αλλά και σε επίπεδο αγοράς. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι το καλό αποτέλεσμα που είχε αναμφίβολα η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες της 21ης Μαΐου έδωσε σαφή μηνύματα, και στη Νέα Δημοκρατία, έδωσε σαφή μηνύματα και στα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες είπαν πολύ ρητά και πολύ καθαρά ότι δεν θέλουν το λαϊκισμό, δεν θέλουν τη μιζέρια, δεν θέλουν τη λασπολογία, θέλουν σταθερότητα, θέλουν συνέχεια, θέλουν συνέπεια, θέλουν ειλικρίνεια, θέλουν αλήθεια. Όλα αυτά δηλαδή που έχτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα 4 χρόνια. Κύριε Κεφάλα, υπάρχει περίπτωση να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει πιθανότητα να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, αν συνυπολογίσετε το αποτέλεσμα στις 21 Μάη και βέβαια και τις δημοσκοπήσεις? Τι λέτε? Κύριε Ντόκα, οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής είναι άδειες και θα πρέπει και καλό και μέσα από το σταθμό σας και το βήμα που μου δίνετε, καλό τους συμπολίτες μας να πάνε να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, να ξαναγεμίσουμε τις κάλπες με ψηφοδέλτια της παράταξής μας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κανένα αποτέλεσμα προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας δεν μεταφέρεται. Ψηφίζουμε πάλι από την αρχή και μετράμε πάλι από την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό όμως η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις κάλπες να έχει μια ισχυρή εντολή, να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα στο μέλλον πιο γρήγορα, πιο τολμηρά και πιο αποτελεσματικά. Κύριε Αλμπάνη, ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ? Μη μου πείτε ότι είναι να είστε πρώτο κόμμα. Δεν είναι ρεαλιστικό, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Είναι μια δεύτερη εκλογή η οποία, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, το αρνητικό θα έλεγα πρώτο αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά το έχουμε ξαναδεί, έχουμε διορθώσει αρκετά πράγματα σε σχέση με την παρουσία μας, προσπαθώντας να εξηγήσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς στην προηγούμενη περίοδο, στην πρώτη κάλπη, ουσιαστικά οι προγραμματικοί σχεδιασμοί των κομμάτων δεν αναπτύχθηκαν τόσο πολύ. Η επικοινωνιακή πανοπλία της Νέας Δημοκρατίας που της δίνουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωση στην Αθήνα, τα οποία ουσιαστικά στηρίξαν όλο τον προεκλογικό αγώνα και όλη την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, συμβάλλαν σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι η δεύτερη κάλπη είναι μια νέα κάλπη, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει για μια υγιή δημοκρατία με βασικό στόχο, και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, να αναδείξουμε το κοινωνικό μέρος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ που απευθύνεται στην κοινωνία, η ενίσχυση του δημοσίου, το οποίο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συνθύψει, και πολύ φοβόμαστε ότι αν έχει την παντοδυναμία Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει και στην αναθεώρηση του συντάγματος, που σημαίνει ότι πολλά σημαντικά θέματα του δημοσίου θα συρρυκνωθούν. Άρα η δική μας πρόσκληση προς τους Γιαννιώτες, στον νομό Ιωαννίνων, αλλά και σε όλους τους ψηφοφόρους, είναι να ενισχύσουν του ΣΥΡΙΖΑ, η μοναδική δύναμη η οποία θεωρούμε μπορεί να σταθεί αποτελεσματικά απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, για μια υγιή δημοκρατία και για τη στήριξη της κοινωνίας. Λοιπόν, κύριε Τσίμαρη, ο δικός σας στόχος δεν μπορεί να είναι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όπως όλα εξελίσσονται, δεν μπορεί να είναι να είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι αυτός ο στόχος σας? Ο στόχος μας είναι ρεαλιστικά να πάμε όσο γίνεται ψηλότερα. Γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να είστε αξιωματική αντιπολίτευση όμως. Μπορείτε? Δεν βάζουμε ταβάνι. Φαίνεται ότι ανεβαίνουμε. Είμαστε το κόμμα το οποίο είχε τη μεγαλύτερη αύξηση απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων. Εμείς προσπαθούμε να προσελκύσουμε
όλους τους δημοκράτες πολίτες οι οποίοι θέλουν να στοιχηθούν μαζί μας ώστε να κάνουμε μια ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση η οποία θα κάνει ένα γόνιμο αντίλογο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κινδυνεύουμε είναι να έχουμε μια τετραετία από τα ίδια. Εάν δεν υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση με προγραμματικό λόγο, με προτάσεις, η οποία όπου χρειάζεται να συμφωνεί, αλλά όπου πραγματικά τίθενται, δικηβεύονται θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνική συνοχή, το κοινωνικό κράτος, τη δημοκρατία και αυτά, να είναι ισχυρή και να είναι εκεί πέρα με το λόγο και τις προτάσεις να αντιπαρέχεται. Τώρα, κύριε Κεφάλα, το ακούσαμε και λίγο πριν από τον κύριο Αλμπάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν πρέπει από τις κάλπες στις 25 Ιούνιου να βγει ένας ανεξέλεγκτος, ένας ασίδωτος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας απόλυτος ηγεμόνας. Μάλιστα, άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ηγεμόνα, ο οποίος μάλιστα έχει εμπνευστεί και από τον βιβλίο ηγεμόν του Μακιαβέλη. Τι λέτε, κύριε Κεφάλα? Πώς ακούτε αυτό ακριβώς που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Λέω ότι παντοδύναμος είναι ο ελληνικός λαός και λυπάμαι γιατί άκουσα από τον κύριο Αλμπάνη να μιλάει για προπαγάνδα και να υποτιμά κατά κάποιο τρόπο την κρίση του ελληνικού λαού και αυτό που και το μήνυμα που έστειλε ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες μέσα από τις κάλπες του Μαΐου. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν το 2015 ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν σωστή η κρίση τους, ενώ τώρα προπαγανδίστηκαν και στήριξαν Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι επειδή ο ελληνικός λαός έχει κρίση και επειδή έχει και μέτρο σύγκρισης, οι δύο θητείες, η θητεία η τελευταία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, ήταν αναμφίβολα αυτό που έκρινε ο ελληνικός λαός και που έδωσε, αν θέλετε, βαρύτητα στο τι λέει ο ένας και τι κάνει μετεκλογικά, στο τι λέει ο άλλος και τι κάνει μετεκλογικά. Αυτή λοιπόν η αξιοπιστία, την οποία αναμφίβολο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες. Αλλά και αυτό που χτίστηκε και που δημιουργήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια μέσα από πάρα πολλές κρίσεις, τις οποίες διαχειρίστηκε η κυβέρνησή μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μαζί με την κοινωνία οι περισσότερες από αυτές ξεπεράστηκαν και μερικές ακόμη βέβαια τις βιώνουμε και σήμερα. Μπορεί να υπάρξει ένας ανεξέλεγκτος, ένας ασίδωτος Μητσοτάκης μετά το αποτέλεσμα στις 25 Ιούνιου, κύριε Κεφάλαια, ένας κίνδυνος η πραγματικότητα για τη δημοκρατία και τη χώρα? Όχι. Ζητάμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί να είναι αυτοκίνδυνος? Το 2019 αυτοδύναμη κυβέρνηση ήμασταν. Δεν είδα κανένα κίνδυνο. Κύριε Αλμπάνη, ούτε για τη δημοκρατία ούτε για την κοινωνία αυτά τα χρόνια. Το αντίθετο. Αμέσως μετά, κύριε Τσίμαρη, θέλω να τοποθετηθείτε και εσείς. Ναι, και ο κύριος Τσίμαρης να τοποθετηθεί, γιατί έχουμε δει ειδικά από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια με τα ίδια ποσοστά, ίσως και μεγαλύτερα από αυτά που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Όχι με τέτοιες διαφορές όμως από το δεύτερο. Όχι με τέτοιες διαφορές από το δεύτερο. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Αλμπάνη, το έδωσαν οι πολίτες με την ψήφο τους. Εγώ συμφωνώ. Δεν το πήρε αυθαίρετα ο Μητσοτάκης διαβάζοντας Μακιαβέλη. Μην αρχίσουμε να παραφράζουμε αυτά τα οποία λέμε. Αυτό το οποίο έχω πει είναι διαφορετικό. Έλεγα ότι η προπαγάνδα και η επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στηρίχθηκε από τα μεγάλα κανάλια μηδενός εξερουμένου της Αθήνας. Τα οποία έχουν παλαιδική εμβέλεια. Η ψήφος του ελληνικού λαού είναι απόλυτα σεβαστή και μακριά από μένα. Φοβάστε ότι μπορεί να πει αυτές οι σκέψεις. Θα ήθελα να πω όμως κάτι, ναι, το οποίο το παρατήρησα σε όλες τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης εθνικής εμβέλειας. Ειδικά το θέμα της Ροδόπης μέχρι το ναυάγιο στην Πύλο, επί 4 μέρες όλα τα κανάλια και όλοι οι δημοσιογράφοι, κεντρικοί δημοσιογράφοι, το παίζαν με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια σχόλια, που σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα ήταν συνδεμένο με το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ό,τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία, η συμπεριφορά. Λοιπόν, αυτή είναι μια παρατήρηση την οποία έχω κάνει. Σε σχέση με την παντοδυναμία, υπάρχει σαφής κίνδυνος. Θα ήθελα να πω ότι η αλαζονία τουλάχιστον έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν δείχνει κάποια σημαντική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. 1% είναι πάνω. Όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Εννοείται δημοσκοπικά, οι δημοσκοπικές καταγραφές. Όχι, όχι, το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. Το αποτέλεσμα ανέβηκε, σε σχέση με το προηγούμενο ανέβηκε περίπου κατά 1%. Και στα Γιάννενα 0,5%. Αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε κάποια φοβερή άνοδος. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει προς πολλές κατευθύνσεις, κυρίως προς ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ,
και Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει, εκτιμώ, και προς τη Νίκη. Άρα ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι εκτιμώ ότι θα διορθωθεί σε αρκετά σημεία. Αυτό το οποίο όμως ενδιαφέρει εμάς είναι να μην υπάρχει παντοδυναμία και καθεστώς. Μάλιστα η αλαζονία έχει φτάσει, χρησιμοποιώ συγγνώμη τη λέξη αλαζονία, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε δηλώσει πριν δύο μέρες ότι επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση θα κάνουμε μόνοι μας εμείς αντιπολίτευση. Και ευτυχώς τον επιβεβαίωσε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι τα τελευταία 4 χρόνια γίναν και λάθη και παραλήψεις από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Να μην συνεχίσω. Παραδεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης, το δημόσια. Ναι, κύριε Κεφάλα, ναι. Πώς ακούτε αυτά που λέει ο κύριος Αλμπάνης? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός νομίζω είναι από τις εξαιρέσεις. Δεν έχουμε δει, επειδή τώρα απάντω στον κύριο Αλμπάνη, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Τσίπρα τόσα χρόνια που κυβερνούσε να πει ότι έκανα λάθος κάπου. Μάλλον τα έκανε όλα σωστά. Ίσα. Σωστή ήταν η διαπραγμάτευση που έκανε στην Ευρώπη, σωστή ήταν που έκλεισε τις τράπεζες, σωστό ήταν το τρίτο μνημόνιο, όλα σωστά τα έβλεπε. Ένα συγγνώμη δεν ακούσαμε τόσα χρόνια, σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μέσα στη θητεία του και σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Σύντομα για να περάσω στον κύριο Τσίμα, ναι, για τον παρέκαμψα. Εντοπίστηκαν τα λάθη, εντοπίστηκαν παραλήψεις, διορθώθηκαν και συνεχίστηκαν. Αυτό είναι το σημαντικό. Και μέσα από όλα αυτά τα λάθη, ο ελληνικός λαός πάλι έκρινε. Μας έκρινε με τα λάθη μας, μας έκρινε με τα σωστά μας. Και σαφώς αυτά που έγιναν για την πατρίδα και για τους πολίτες, τα καλά ήταν πολύ περισσότερα από τα λάθη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Κύριε Όσο Τσίμα, για την αλαζονία, ναι, νομίζω ότι αυτό που θέλει να, αν θέλετε, θέλει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για καμιά αλαζονία δεν μιλάμε, μιλάμε για ευθύνη και το έχει πει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και όλα τα στελέχη σε ολόκληρη τη χώρα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που θα μας εμπιστευτεί από τον ελληνικό λαό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη για την επόμενη μέρα. Ακούω αυτά που λέτε, όλοι σας αξιολογούνται από τον κόσμο. Κύριε Τσίμαρη, εσείς φοβάστε μετά τις 25 Ιούνιου ότι θα προκύψει ένας ασίδωτος, ένας ανεξέλεγκτος Κυριάκος Μητσοτάκης και βλέπετε αλαζονία σε αυτή τη φάση στο Μητσοτάκη και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Στην κυρία Κεφάλα, για παράδειγμα, εδώ. Στην κυρία Κεφάλα δεν βλέπω αλαζονία, αλλά έχω δει, ας πούμε, στον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος μετά το περιστατικό με το ΕΚΑΒ δήλωσε ευθασώς ότι ο ελληνικός λαός μας έκρινε και έχουμε πάρει ένα 40,8. Αυτό είναι δείγμα αλαζονίας. Όπως και όπως επισήμανε ο κ. Αλμπάνης, προχθές ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα κάνουμε αντιπολίτες και θα διορθώσουμε τα λάθη μας σε εμάς. Σε μια δημοκρατία. Φοβάστε ότι θα υπάρξει ανεξέλεγκτος ο Μητσοτάκης αμέσως? Εάν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία με προτάσεις και λόγο, γιατί καλό είναι να λες ότι διαφωνώ με κάτι, αλλά πρέπει να κάνεις αντιπρόταση. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε δει τα προηγούμενα 4 χρόνια. Ουσιαστικά, μόνο με αντιπολίτευση η οποία θα είναι γόνιμη, δηλαδή θα κατεβάζει προτάσεις και θα αντιπροτείνει, μόνο έτσι μπορεί να γίνει ο έλεγχος της εξουσίας. Αυτό είναι και λέμε να μην είναι. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια παίρνει μηδέν για σας? Δεν παίρνει μηδέν. Ήταν χορηγία στη Νέα Δημοκρατία? Ήταν ανεμική. Για αυτά ήταν που μεσολάβησαν, ήταν ανεμική και ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ πληρώθηκε αυτά τα δύο λάθη. Και τη διακυβέρνηση αλλά και τη αντιπολιτική τακτική, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό είναι αυτό το χαμηλό ποσοστό. Εμείς, κύριε Ντόκα, πάντως θέλουμε αντιπολίτευση. Και στην πρώτη θητεία αυτό λέγαμε, ότι θέλουμε αντιπολίτευση που να εντοπίζει λάθη, που να έχει προτάσεις, που να έρχεται και να συζητάει στη Βουλή. Απλά είχαμε μια αντιπολίτευση με μια στήρα άρνηση και ένα όχι και ένα μαύρο πράγμα σε όλα. Κύριε Κεφάλα, πολλής λόγος γίνεται τελευταία. Αν μπορείτε να υλοποιήσετε τις προεκλογικές εξαγγελίες σας και λόγω των αριθμών του μεσοπροθέσμου, τι λέτε στον κόσμο, μπορούν να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες αυτές? Έχουμε αποδείξει και από την προηγούμενη θητεία ότι ό,τι υποσχόμαστε προεκλογικά το υλοποιούμε μετεκλογικά. Υλοποιήσαμε το πρόγραμμά μας, αυτό που υποσχεθήκαμε στους Έλληνες πολίτες το 2019 και μάλιστα σε μια θητεία πολλών κρίσεων. Μέσα σε όλες τις κρίσεις που έπρεπε να διαχειριστούμε, συνεχίσαμε τις μεταρρυθμίσεις και υλοποιήσαμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε τους φόρους, αυξήσαμε τους μισθούς, μειώσαμε την ανεργία και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κατά καιρούς συζητήσει και μαζί αρκετές φορές. Αυτό λοιπόν που λέμε τώρα είναι ότι αυτά που ερχόμαστε και συζητάμε τώρα προεκλογικά και υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό θα γίνουν πράξη την επόμενη τετραετία, εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και πάλι και μας δώσει μια ισχυρή εντολή να συνεχίσουμε να κυβερνάμε τη χώρα. Κύριε Τσίμαρη, τι λέτε, θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να υλοποιήσει τις προεκλογικές εξαγγελίες? Δεν είχε υποσχεθεί το 2019, είχε υποσχεθεί μια δεξαμενή στελεχών ικανών η οποία θα αναλάβει το δημόσιο και στα νοσοκομεία αυτό που έβαλε κομματικούς, κομματικά παιδιά, όπως σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Ενώ είχε δεσμευτεί ότι θα χρησιμοποιήσει μέσα από αυτή τη δεξαμενή στελέχη. Το ίδιο πράγμα θα κάνει τώρα, ας πούμε, π.χ. με την υγεία, η οποία λέει ότι θα τη βοηθήσει, θα την αναβαθμίσει και ξοδεύει μόνο το 2%
για τα νοσοκομεία, όχι για τις υποδομές των νοσοκομείων που είναι το άλλο 2%, το οποίο είναι ανεμικό. Χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιο συστήματα υγείας και παρόμοια προβλήματα όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία θα ξοδέψουν από 8 ως 10%. Άρα εμείς διαφωνούμε ότι θα εφαρμόσει πολιτικές, θα εφαρμόσει. Εμείς διαφωνούμε με το εύρος και την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο. Δεν στοιχίζει κάτι να αποδεχτεί την πρότασή μας ότι θα πρέπει να γίνεται διεθνής διαγωνισμός για να προσλαμβάνονται διοικητές νοσοκομείων και οργανισμών από αξιόλογους Έλληνες και να έχουν μια θητεία πενταετή ώστε να μην εξαρτάται από τις εκάστοτες κυβερνητικές μεταβολές. Δεν έχει δεσμευτεί. Ήταν δέσμευση το 19 αυτή όσον αφορά από την εξαρτάμενη των στελεχών. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα και είναι και πολλά άλλα τα οποία βγαίνουν εκτός χρόνου. Κύριε Αλμπάνη, τι λέτε εσείς, μπορεί να υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά που υπόσχεται τώρα? Γιατί υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους πλέον των συμφώνων, του προγράμματος σταθερότητας. Ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Αν μου δώσετε και ένα λεπτό παραπάνω, να πω λίγο ότι η Νέα Δημοκρατία είχε παρουσιάσει fake news ο κύριος Κέρτσος, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι περιεκτημένο και μάλιστα είχε επικαλεστεί και αξιολόγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδέστατο. Λοιπόν, ουδιαμία συγγνώμη δόθηκε. Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε τις επόμενες μέρες μετά από αυτό το σχόλιο του κυρίου Σκέρτσου ένα πρόγραμμα ουσιαστικά με 17 παροχές προς την κοινωνία, το οποίο είναι πλήρως ακοστολόγητο και βέβαια δεν προκύπτει από πουθενά που θα βρεθούν τα χρήματα. Διότι ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα, δικό σας στέλεχος και κανείς δεν αμφισβητεί τα μαθηματικά του, το κοστολόγησε σε χρόνους τηλεόρασης, γιατί ήταν σε ένα πάνελ, 20 δις το χρόνο. Ωραία. Άρα 80 στην τετραετία, περίπου σε αυτό το ποσό δηλαδή. Θα σας πω επ' αυτού. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κοστολογημένο γύρω στα 5 δις και ο ΣΥΡΙΖΑ εξηγούσε πού θα βρεθεί ανά έτος, πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και μάλιστα η πρόταση είναι από την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και των διελιστηρίων, τα οποία είχαν υπερκέρδη περίπου 6 δις. Ήταν ξεκάθαρο. Μισό λεπτό, κυρία Κεφάλα. Μην βιάζεστε. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όμως με τη Νέα Δημοκρατία, διότι στο μεσοπρόθεσμο αλλά και στο πρόγραμμα σταθερότητας το οποίο έχει υποβάλει η Νέα Δημοκρατία πριν 2 μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει καμία αναφορά για όλες αυτές τις παροχές της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες μας υπόσχεται. Το μόνο το οποίο υπάρχει ένα 0,3% ρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου για το δημόσιο, το οποίο βγάζει ένα πολύ μικρό ποσό, περίπου 613, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα εμπεγμό. Και μάλιστα ο κύριος Σκυλακάκης, πριν από 2 μέρες, ο κύριος Σκυλακάκης, στη δήλωση ότι αυτό προβλέπεται από ευρωπαϊκούς πόρους, ο κύριος Σκυλακάκης είπε ότι δεν είναι νόμιμο στο πρόγραμμα σταθερότητας να βάλουμε επιπλέον, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, επιπλέον παροχές προς την κοινωνία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κρυφή ατζέντα. Ναι. Αντίστοιχα, αν κανένας δει, θα δει λοιπόν ότι στο πρόγραμμα σταθερότητας η Νέα Δημοκρατία μειώνει σε αγοραστική δύναμη τους μισθούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα κατά 623 εκατομμύρια και μειώνει και τις παροχές προς το δημόσιο για αναλώσιμα, κυρίως στην παιδεία, στα νοσοκομεία, στην ασφάλεια των πολιτών και στην πολιτική προστασία κατά 1,1 δις. Εδώ πέρα λοιπόν πρόκειται για ένα εμπεγμό που έχει χαθεί η μπάλα με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια παροχές που πιστεύω οι οποίες θα μείνουν στον αέρα. Κύριε Κεφάλα, την μπάλα την έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Το μεσοπρόθεσμο μια χαρά είναι μέσα οι παροχές της Νέας Δημοκρατίας. Στη σελίδα 17 μιλάνε για ένα ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις παροχές της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίες όταν είχε σταλεί δεν είχαν ακόμα διευκρινιστεί και δεν είχαν ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα τώρα. Βγαίνουν οι προεκλογικές δεσμεύσεις, κύριε Κεφάλα. Βγαίνουν. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα? Το έχει δίκιο ο κύριος Αλμπάνης και ο κύριος Τσίμαρης. Το μεσοπρόθεσμο έχει άλλους αριθμούς. Το ερώτημα αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Θα είστε κυβέρνηση και αφορά πολύ κόσμο. Βγαίνουν οι προεκλογικές δεσμεύσεις. Είναι πολύ ξεκάθαρο λοιπόν αυτό που λέμε, ότι αυτά έχουμε τα οποία. Και τις δηλώσεις Σκυλακάκη, ναι. Αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί σαφώς και μπορούν να υλοποιηθούν. Γιατί μιλάμε για
ανάπτυξη, μιλάμε για διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε για τριπλάσιο υπολογίζουμε του χρόνου, μιλάμε για επενδύσεις που έρχονται 1,8. Στην Ελλάδα, έχουν έρθει πάρα πολλές εταιρείες παγκοσμίου φήμης, κορυφαίες εταιρείες του κόσμου να επενδύσουν στη χώρα, να δώσουν τα χρήματά τους εδώ και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας εντός της χώρας. Και όλα αυτά λοιπόν που λέμε και η αύξηση του κατώτατου μισθού ήρθε μέσα σε τόσες κρίσεις και θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό μέχρι τα 950 ευρώ αλλά και το μέσο μισθό μέχρι τα 1500 ευρώ σε βάθος τετραετίας. 13% μια στιγμή κύριε Αλμπάνη, κύριε Τσίμαρη, αμέσως μετά κύριε Αλμπάνη. Δηλώνουν 23%, έχουν δηλώσει 13% στο μεσοπρόθεσμο, το οποίο μεσοπρόθεσμο βγήκε πριν ξεκινήσουν δηλώσεις και το 23%. Άρα ουσιαστικά εκεί φαίνεται ότι άλλα λένε στον Ελληνικό πολίτη και άλλα ουσιαστικά. Άρα δεν θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις, λέτε. Ήταν όλα μέσα στο μεσοπρόθεσμο, ακόμη και το ποσό που χρησιμοποιήθηκε τον Μάιο του 23 για την αύξηση των επιδομάτων των ατόμων με αναπηρία, είχε μέσα περιγραφή. Κύριε Αλμπάνη. Μπορεί να υπήρχε περιγραφή, έχει δίκιο ο κύριος Τζίμαρης, ότι το ποσοστό δεν είναι 24-25% όπως είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά σε αγοραστική δύναμη είναι το 12,5-13%, εκεί πηγαίνει. Και εδώ υπάρχει και μια ευθύνη, διότι υπάρχει και η ακρίβεια, δηλαδή ο τιμάριθμος, ο οποίος ανεβάζει και ξανεμίζει όποιες αυξήσεις υπάρχουν, αν δεν μπει μια τάξη. Να θυμίσω λίγο ότι τη δήλωση του κυρίου Δένδια έχει μεγάλη σημασία. Ο κύριος Δένδιας, σχολιάζοντας τον τουρισμό, ο οποίος πηγαίνει πολύ καλά, διότι έχουμε 58% αύξηση στις αφίξεις, αλλά τα έσοδα, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα μέχρι πρόσφατα, έχουν αγγίξει το 38% πολύ κάτω σε σχέση με τις αφίξεις. Και βέβαια το απέδωσε στην πολύ μεγάλη ακρίβεια, η οποία πλήττει ακόμη, εκτός από τις οικογένειες και την κοινωνία, πλήττει και τους τουρίστες, άρα η χώρα περνάει σε μια διαφορετική φάση. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω αυτό το οποίο λέει η κυρία Κεφάλαια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Christian Gilder, δήλωσε ότι χώρες οι οποίες έχουν χρέος, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα πρέπει να ξαναελεγχθούν αν τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες και θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες. Και μάλιστα στο αίτημα της Ελλάδος, της κυβέρνησης Ελλάδος, Νέας Δημοκρατίας, να μειωθεί το ποσοστό της δόησης κατά 1% το οποίο δίνεται για την απόσβεση του χρέους, είναι απόλυτα αρνητικό, διότι δήλωσε ότι οι κανόνες είναι κανόνες και πρέπει να τηρούνται. Άρα δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα με τον τρόπο που χειρίζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κεφάλαια, να απαντήσει κύριε Κεφάλαια σε αυτό που λέτε, κύριε Αλμπάνη. Θα πω μια κουβέντα για την ακρίβεια, ότι δεν στρουθοκαμιλίζουμε. Σαφώς και η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί τα ελληνικά. Δεν την έχετε ελέγξει όμως και μπορούσατε να την ελέγξετε. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι μικρότερος από τον μέσο όρο. Όχι στα τρόφιμα όμως, κύριε Κεφάλαια. Τα τρόφιμα παραμένει υψηλότερα ακριβά. Η πληθωριστική κρίση, ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, κύριε Τσίμαρη, αλλά είμαστε στις 5-6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Γιατί εκτινάχθηκε το 20. Πόσο να πάει. Ναι, αφήστε μιλάει να πω. Η ακρίβεια λοιπόν είναι ένα πρόβλημα, μια εισαγόμενη κρίση την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε και ήδη έχουν ληφθεί μέτρα και επιδόματα ενίσχυσης των εισοδημάτων, τα οποία βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση ούτε με αυτά συμφώνησε. Αλλά από εκεί και πέρα και με ελέγχους, οι οποίοι σαφώς θα πρέπει το επόμενο διάστημα να ενταθούν. Αλλά το κυριότερο είναι μέσα από τις μειώσεις φόρων, όπως αυτές έχουν γίνει ήδη την πρώτη τετραετία. Μιλάμε για περίπου 50 μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και όλα τα υπόλοιπα. Ενισχύουμε το εισόδημα, το οικογενειακό, το ατομικό εισόδημα του κάθε Έλληνα πολίτη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια πληθωριστική κρίση, η οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μας προβληματίζει και τη βιώνουμε όλοι. Μάλιστα, πάμε σε κάτι άλλο. Υπόθεση Δημήτρη Μάτζου. Κύριε Τσίμαρη, σε εσάς θα έρθω. Μισό λεπτό λίγο πάνω, θέλετε να πείτε κάτι αυτό άλλο για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πείτε το. Τα έσοδα από τη φορολογία από την κυβέρνηση έχουν φτάσει στα 6 δις τα οποία έχει πράξει και πάνω σε αυτό τα έσοδα έχουν υπερβεί κατά πολύ την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, κυρία Κεφάλα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ανεβαίνοντας ο τιμάριθμος σε ορισμένα τρόφιμα 40% και 30%, σημαίνει ότι ο ΦΠΑ ο οποίος έχει σπραχθεί είναι δυσανάλογα πολύ μεγάλος σε σχέση με την πρόβλεψη. Αυτά δεν έχουν αποδοθεί στην κοινωνία και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μία λέξη, κύριε Κεφάλα, πάνω σε αυτό. Για μείωση ΦΠΑ, γιατί είναι ένα. Ναι, το συζητάει συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε όμως ότι σε είδη που έχει μειωθεί
ο ΦΠΑ, κύριε Αλβάνη, όπως είναι ο καφές για παράδειγμα, οι μειώσεις από τον ΦΠΑ δεν το έχετε κάνει στα βασικά τρόφιμα, γάλα, ψωμί, παιδικές τροφές. Δεν έχει φτάσει στον πολίτη, δεν έχει φτάσει στον καταναλωτή. Δεν έχει φτάσει στον καταναλωτή. Γίνονται ελέγχοι. Μάλιστα. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Πάμε στην υπόθεση του Δημήτρη Μάτζιου, καθώς η Εφημερίδα Δημοκρατία είχε σήμερα πρώτο σελίδο ένα ζήτημα που αφορά τον Μάτζο, εκπρόσωπο τύπου σας, κύριε Τσίμαρη. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, κατηγορείται ο Δημήτρης Μάτζος για εκπροσώπηση Φαντ από τον ίδιο. Είναι δικηγόρος ο κύριος Μάτζος. Εκπροσώπησε λοιπόν Φαντ εναντίον δανειοληπτών. Εκπροσωπεί Φαντ εναντίον δανειοληπτών. Απάντησε ο κύριος Μάτζος, τον άκουσα να απαντά. Δεν το αρνήθηκε. Είπε ότι είναι η δουλειά του. Εντάξει, υπέγραψε ένα υπόγραφο. Δεν έχει υπογράψει, είπε ο ίδιος, πληστηριασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποπέμψει από τα ψηφοδέλτια και από συνεργάτη του τον κύριο Μάτζο. Κύριε Αλμπάνη, θέλετε να πείτε κάτι πριν να απαντήσει ο κύριος Τσίμαρης? Εσείς ζητάτε να αποπεμφθεί ο κύριος Μάτζος. Ας απαντήσει ο κύριος Τσίμαρης, γιατί είναι μια υπόθεση στην οποία κανένας μπορεί να στέκεται με προσοχή. Εγώ απλώς ερώτημα θέτω, πώς μπορεί ένας τέλεχος, μάλιστα ενός κόμματος όπως το ΠΑΣΟΚ, να εργάζεται για funds τα οποία ουσιαστικά πιέζουν τους δανειολήπτες και ιδιαίτερα την πρώτη κατοικία, αλλά και την αγροτική γη, αλλά και τις επιχειρήσεις. Και να είναι σε ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα κοινωνικό. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, ότι τυχοδεκτισμός της σχετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχει πια σταβάνει. Δηλαδή αυτοί που λέγανε και εισήγαγαν τα φαντς από την πίσω πόρτα, λέγανε ότι 25.000 ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί δεν είναι και πολλοί, αρχίζουν και ταυτίζουν μία νομική πράξη, γιατί αυτό πρόκειται, ήταν υπάλληλος και διαχειριζόταν υποθέσεις σε ένα γραφείο το οποίο χειριζόταν χιλιάδες υποθέσεις πριν τριετία, πριν γίνει πολιτικό πρόσωπο, την ταυτίζουν με την περίπτωση του κύριου Πάτσι, ο οποίος πήρε χιλιάδες κόκκινα δάνεια αξίας 62 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 4,3 εκατομμυρίων. Σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζουμε τον κύριο Μάτζο με τον κύριο Πάτσι. Με τον τρόπο που ζητάτε την αποπομπή του, κάτι το οποίο έκανε δικηγόρος. Είναι δικηγόρος, δεν σημαίνει και όπως δείχνει, ήταν πριν 3 χρόνια. Δηλαδή αρχίζουμε και. Σωστά. Αυτό που λέμε εμείς είναι τοξικότητα. Αυτό έχει μέσα στα βάνη τώρα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κεφάλαια, πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση για τον κύριο Μάτζο και για τον κύριο Πάτσι, βέβαια, που εμπλέκεται? Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν πολύ ξεκάθαρη άποψη σε αυτά. Πέμφθηκε. Τρεις μέρες περιμένατε να παραιτηθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε εσείς, λοιπόν, κύριε Τσίμαρη. Ζητάτε κι εσείς την αποπομπή Μάτζου? Το τι θα πράξει το ΠΑΣΟΚ είναι δική του δουλειά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, ειδικά τρεις μέρες πριν τις εκλογές, και η κάθε κίνηση από τον κάθε πολιτικό αρχηγό νομίζω έχει την ξεχωριστή σημασία και ξεχωριστή αξία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει, εγώ θα μιλήσω για τη δική μου παράταξη και για το δικό μου κόμμα, έχει αποδείξει ότι δεν δέχεται τέτοια περιστατικά στους κόλπους της μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι θα κρυθούν επίσης από τους Έλληνες. Δεν τον αποπέμψα, δεν περιμένετε τρεις μέρες να παραιτηθεί ο ίδιος. Okay. Μετά την αποκάλυψη. Το θέμα, κύριε Τσίμαρη, ήταν γνωστό και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, διότι είχε τεθεί τουλάχιστον 2 μήνες πριν. Ήταν γνωστό. Απλώς όταν πήρε τη δημοσιότητα, χρειάστηκαν 3 μέρες, όπως λέτε. Κοιτάξτε, όμως, θα ήθελα ένα σχόλιο για τα funds. Χωρίς καμία διάθεση να αντιπαρατεθώ με τους συνομιλητές. Δεν κάνουμε τίποτα. Ο ρόλος των funds στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, έχει οδηγήσει πάρα πολλές υγιείς επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές και στον τουρισμό αλλά και στην εστίαση στα χέρια των funds, διότι λόγω της πανδημίας πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, στις δανειοληπτικές που είχαν από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν διάφορα funds. Μην μου λέτε όμως, κύριε Αλμπάνη, ποιος εφάρμοσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Να το ακούσω και αυτό τώρα, ότι εμείς φέραμε. Ποιος εφάρμοσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Εσείς απλά δεν το εφαρμόσετε πλήρως, κάνετε μόνο τους ηλεκτρονικούς, δεν τους κάνετε τους φυσικούς. Αυτό είναι. Αλλά εμείς ως πάνω σε κάτι άλλο. Καμία κατοικία επί ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία. Ναι, κύριε Τσίμαρη. 5.000 ηλεκτρονικά. Ναι, κύριε Τσίμαρη. Εμείς αυτό που έχουν πει για τα funds είναι ότι πρώτον πρέπει να αλλάξουν οι όροι με τους οποίους γίνεται η διαπραγμάτευση του δανείου, ώστε να μπορεί πραγματικά να το διαπραγματευτεί ο δανειολήπτης με όρους που τους μπορεί κάτω από προθέσεις το funds. Αυτό γίνεται ήδη στην Κύπρο. Θα έχουμε πει ότι τα funds
θα πρέπει να φορολογηθούν για τα υπερκέρδη που κάνουν, πράγμα που δεν γίνεται τώρα, και θα πρέπει ουσιαστικά, ένα άλλο που λέμε, αυτοί οι οποίοι είναι οι καλοπληρωτές να τύχουν μια μείωση. Αυτές είναι οι τρεις δεσμεύσεις για αυτά που λέμε. Κύριε Τσίμαρη, τραγωδία στην Πύλο με τους μετανάστες. Θέλω να ακούσω τη σκέψη σας. Τη σκέψη μας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Καταρχήν να πούμε. Έχετε ερωτηματικά. Το λιμενικό και οι άνθρωποι του λιμενικού με αυταπάρνηση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ και πάρα πολύ καιρό σε όλα τα σημεία της Ελλάδος καθημερινά. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Το να καθόμαστε τώρα εμείς οι πολιτικοί για, για κάτι το οποίο εφαρμόζει κανόνες εμπλοκής σε την διεθνή ύδατα χωρίς να έχει τελεσφορήσει το πόρισμα, ουσιαστικά κάνουμε πιο πολύ ζημιά από ό,τι προσφέρουμε. Ας περιμένουμε να δούμε τι γίνεται το πόρισμα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι σύνορα υπάρχουν και θαλάσσια και χερσαία και πρέπει να προστατεύονται, αλλά σε ισορροπία με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Κύριε Αλμπάνη. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να τελειώνουμε, πρέπει ουσιαστικά, και αυτό δεν το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, να διαπραγματευτούμε το Δουβλίνο 2, ώστε πραγματικά αυτοί που μπαίνουν μέσα στις χώρες υποδοχής να κατανέμονται με βάση το ΑΕΠ και την οικονομική δυνατότητα και τον πληθυσμό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και κάτι άλλο, ο κύριος Κέτσος πανηγύριζε ότι είχαμε 35.000 θέσεις αιτήσεις ατσίλου προς την Ευρώπη, τη στιγμή που πάμε 900.000. Αυτό δεν είναι πανηγυρισμός και κακώς δεχόμαστε αυτό να υπάρχει επιπληρωμή. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει η Γερμανία ότι εγώ δεν δέχομαι τους 2.000 που μου αναλογούν, θα σας δώσω λεφτά, τους κρατήσετε εκεί πέρα. Αυτά πρέπει να ανατραπούν. Και ο κ. Μητσοτάκης αυτά στο Λαϊκό Κόμμα δεν τα έχει βάλει προέτους. Δεν τα έχει κάνει. Εσείς έχετε διατυπώσει ερωτηματικά. Κατηγορηθήκατε. Εκτός από ερωτηματικά. Κοιτάξτε, εκτός από ερωτηματικά. Για πείτε μας για να απαντήσετε. Εκτός από ερωτηματικά υπάρχει μια τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω ότι είναι εύλογη τοποθέτηση όλου του ελληνικού λαού και περίπου όλοι καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται, γιατί οι πρόσφυγες μετακινούνται με αυτές τις συνθήκες σε υπερφορτωμένα σαπιοκάραβα στη Μεσόγειο. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τουλάχιστον στη Μεσόγειο τα τελευταία 10 χρόνια. Κάθε προηγούμενο σε καμία περιοχή του κόσμου δεν έχει συμβεί αυτό. Εδώ έχουμε τεράστιες ευθύνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι οι παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ και οι παρεμβάσεις που κάναν και οι Ευρωπαίοι στις χώρες αυτές της Μέσης Ανατολής, στη Βόρεια Αφρική, αναφέρομαι στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, με τη συνδρομή και το ελληνικό και με τη συμμετοχή του ελληνικού τώρα. Και έτσι συμμετοχή της Ελλάδος για τη διαχείριση από το λιμενικό. Αποσταθεροποιήσαμε χώρες που είχαν μια φοβερή σταθερότητα και μια ισορροπημένη κοινωνία όπως ήταν η Συρία σε σχέση με τις άλλες αραβικές χώρες. Δίκιο. Τώρα δώσω και ξαφνικά αναρωτιόμαστε ότι γιατί ήταν λαθασμένη η διαχείριση του λιμενικού. Μέχρι πρόσφατα ήμασταν και στο Αφγανιστάν. Ο ελληνικός στρατός είχε στείλει αντιπροσωπεία, ειδικούς στελέχη στο Αφγανιστάν μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Άρα υπάρχει ευθύνη της χώρας για το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο εξαναγκάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στις χώρες τους, ολόκληρες οικογένειες και ανεβαίνουν με τέτοιες συνθήκες για να βρουν ασφαλέστερους χώρους. Έτσι δημιουργούν αυτές τις συνθήκες. Εδώ λοιπόν η πρόταση, ο κ. Τσίμαρης είπε ότι το Δουβλίνο 2 θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να ανοίξουν οι δρόμοι ώστε οι άνθρωποι με μεγάλη ασφάλεια να πηγαίνουν στον τελικό προορισμό τους, να υπάρχει μια ρύθμιση και μια υποχρεωτική κατανομή αυτών ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν οι χώροι και όχι αυτοί οι οποίοι είναι εύρωστοι οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτούν αυτούς οι οποίοι δεν είναι τόσο εύρωστοι για να υποδεχθούν. Στην συγκεκριμένη τραγωδία υπάρχουν ερωτήματα. Για μένα υπάρχουν δύο ερωτήματα. Έχω δει τα ερωτήματα που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ερώτημα είναι λοιπόν και προς τη Νέα Δημοκρατία. Διότι άκουσα τις επόμενες μέρες μετά το ναυάγιο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όπως κύριος Κυριανάκης να λένε ότι ήταν στα διεθνή ύδατα. Αυτό εδώ πέρα. Ναι, και δεν είχαμε υποχρέωση να παρέχουμε. Αν και είναι απαράδεκτο, διότι διεκδικούμε αυτό το δικαίωμα για εθνικούς λόγους έναντι της Τουρκίας, η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο να μπει στα διεθνή ύδατα λόγω αδυναμίας της Ελλάδος. Και δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Δεν είναι και έξυπνο, λέτε. Λοιπόν, σαφώς δεν είναι έξυπνο. Και το δεύτερο στοιχείο για μένα είναι.
ότι η άργηση του καπετάνιου επικαλείται το λιμενικό ή ο επικεφαλής υπουργός, δεν ξέρω ποιος το έχει διατυπώσει αυτό, η άργηση του καπετάνιου επί 12 ώρες να παρέμβει το λιμενικό σε πράξη σωτηρίας και ερημούλκησης με ασφάλεια του σκάφους ή μεταβίβαση στα σκάφη τα οποία περιπλέουν, διότι από το σημείο εκείνο περνάνε πολλά πλοία, κυρίως εμπορικά, θα μπορούσε το θέμα να έχει τακτοποιηθεί αρκετά νωρίς. Ο καπετάνιος όμως, προσέξτε, ο καπετάνιος αυτός είναι ο παράνομος διακινητής και δεν είναι ο νόμιμος καπετάνιος όταν πάνω στο καράβι έχει τέτοιες συνθήκες και βλέπεις ότι έχει ακινητοποιηθεί και κινδυνεύουν τόσοι άνθρωποι. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Εντάξει, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον ΠΑΣΟΚ διατυπώνουν ερωτήματα λογικά, έτσι με την κοινή λογική. Εσείς γιατί. Και ένα σχόλιο λίγο, διότι αυτά τα λογικά ερωτήματα. Κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί να το πει η κυρία Κεφάλα, ότι είναι και θέσεις της Τουρκίας ή είναι προδοτικές. Ακούστηκε και η λέξη προδότες. Αλλά θα πρέπει να το πούν αυτό και σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της Ευρώπης, ακόμη και στο BBC και στις γερμανικές εφημερίδες και στο New York Times, οι οποίοι διατυπώνουν τα ανάλογα ερωτήματα. Κυρία Κεφάλα. Λοιπόν, οδύνη για τις ψυχές που χάθηκαν, θλίψη πραγματικά. Οργή για τους διακινητές. Κρίμα που ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε για ακόμη μια φορά με το λιμενικό, το οποίο. Ερωτήματα χρόνια... διατυπώσαμε, κυρία Κεφάλα. Έχετε κάνει. Αν απαντήσετε, όλες αυτές τις μέρες, αν απαντηθούν. Έχετε κάνει όλες αυτές τις μέρες μια απίστευτη επίθεση προς το λιμενικό, το οποίο πήγε να βοηθήσει, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχει σώσει χιλιάδες ζωές. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στη μεταναστευτική πολιτική έκανε μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση όλα αυτά τα χρόνια από το χάος, από τις μόργες, από τις ιδωμένες και από τις ντροπές που είχαμε παραλάβει και που είχαμε ζήσει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό το βλέπει ο καθένας. Μην ταυτίζετε τις συνθήκες της μόργιας και της ιδωμένης, διότι οι αριθμοί ήταν πολύ διαφορετικοί. Ήταν τεράστιοι οι αριθμοί. Εξαιτία σας ήταν τεράστιοι οι αριθμοί. Εξαιτία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπλόκαρε τα σύνορα και στα Σκόπια και προς την Ιταλία. Αλλιαστείτε στα νησιά μας. Σε όλα αυτά λοιπόν μπήκε τάξη. Η θάλασσα έχει σύνορα, η Ελλάδα έχει σύνορα και τα σύνορα φυλάτονται. Συμφωνούμε σε αυτό, συμφωνούμε, κυρία Κεφάλα. Και είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που έρχονται μέσα στη χώρα πια. Πάνω από 90% μείωση έχουμε σε αυτούς που μπαίνουν στην πατρίδα μας, είτε από στεριά είτε από θάλασσα. Θέλω όμως, επειδή κάνουμε ερωτήματα, να μας απαντήσει ο κύριος Αλμπάνης αν συμφωνεί και αυτός με το. Ή αν θα χαρεί και αυτός το ίδιο, αν πέσει ο φράχτης στον Εύρο, όπως αν έπεφτε το τείχος του Βερολίνου που είπε άλλος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Γιατί εμείς θα τον φτιάξουμε το φράχτη, ο φράχτης φυλάει τα σύνορα της πατρίδας μας. Δεν τον θέλατε όταν τον κάναμε εμείς. Ο φράχτης φυλάει τα σύνορα της πατρίδας μας και μάλιστα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που είπε στην Ευρώπη ότι γιατί δίνεται χρήματα για το φράχτη και ήθελε να φορτώσει το κόστος, ένα πολύ μεγάλο κόστος, στις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου. Μιλάτε για τον κύριο Παπαδημούλη. Να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Κεφάλα. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Κεφάλα θα πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει να μας πει λίγο τους αριθμούς των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται επί Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους αριθμούς όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Οι αριθμοί ήταν τεράστιοι, κυρία Κεφάλα. Ήταν τεράστιοι. Όλα, ήταν τεράστιοι. Και επιπλέον η χώρα δεν ήταν έτοιμα. Δεν υπήρχε καμία υποδομή. Όλες αυτές οι υποδομές τις οποίες χειριστήκατε και μπορεί να τις έχετε βελτιώσει το τελευταίο διάστημα, δημιουργήθηκαν κάτω από συνθήκες έντονης πίεσης. Και σας λέω λοιπόν ότι οι εταίροι μας και κυρίως οι εταίροι της Κεντρικής Ευρώπης είχαν κλείσει όλα τα σύνορα και όλοι χτυπούσαν την Ελλάδα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε σχέση με το φράχτη, δεν έχω καμία δυσκολία να απαντήσω ότι. Θα συνεχίσατε ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αφού η κυβέρνηση αποφάσισε λοιπόν να κάνει το φράχτη και συνεχίζει να τον κάνει καμία αντίρρηση σε σχέση με το μέτρο, αλλά αυτό το μέτρο έχει δύο παρενέργειες άσχημες. Η πρώτη είναι ότι εγκλωβίζει και θα πρέπει να απαντηθεί με βάση τον ανθρωπισμό και θα πρέπει να το δείτε και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη ότι εγκλωβίζονται στις νησίδες του Εύρου, οι οποίες ανήκουν στον εθνικό, στον ελληνικό χώρο, είναι ελληνικές, εγκλωβίζονται μετανάστες, στις οποίες θα πρέπει κάποιος να απεγκλωβίζει. Ο τελευταίος αποκλωβισμός έγινε με ευθύνη των Τούρκων. Δηλαδή, οι Τούρκοι δείξαν περισσότερο ανθρωπισμό κάποια στιγμή, διότι είχαν εγκλωβιστεί με ευθύνη των Ελλήνων. Υπάρχουν τέτοια θέματα,
τα οποία πρέπει μάλιστα, να τα δείτε. Καλώς φυλάσσουμε τα σύνορα. Το δεύτερο, το δεύτερο στοιχείο όμως, το οποίο είναι σημαντικό, εγώ θεωρώ ότι οι φράκτες δεν σταματούν τους ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι μπορούν να περάσουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαναμπούν στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας, η οποία δεν έχει φράκτη. Κάνοντας ένα φράκτη στον Εύρο, ουσιαστικά απαντήσαμε, η ελληνική κυβέρνηση, και συμφωνώ σε αυτό, απάντησε στον τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν πήγε να εμπλέξει και να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Ουσιαστικά ο φράκτης σταματάει την εργαλοποίηση των προσφύγων από την Τουρκία. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο φράκτης, όχι ενάντια στους πρόσφυγες. Συνολικότερα, κύριε Τσίμαρα, τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα ταθεί στις επόμενες δεκαετίες και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ουσιαστικά η Ευρώπη πρέπει ως σύνολο να πάρει αποφάσεις και να κάνει πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν τους πρόσφυγες στην Αφρική. Έχουμε το παράδειγμα της Ρουάντα, όπου εκατομμύρια πρόσφυγες κατάφεραν και βρήκαν εκεί πέρα άσυλο και ασφάλεια, και η οποία με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερε, τους πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, ουσιαστικά μέχρι να γίνει μετακατάσταση, να ερεμήσουν τα πράγματα. Τέτοιες νησίδες πρέπει να υπάρχουν. Και φυσικά, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, η πλειοψηφία των ατόμων που ήταν στο σκάφος ήταν Πακιστανοί. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο, να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα τη συζήτηση και να την ολοκληρώσουμε. Άρθρο 16. Υποαίρεση σε μια συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Αλμπάνης λέει όχι, η κυρία Κεφάλα λέει ναι. Εσείς, κύριε Τσίμαρη, λέτε ναι και όχι? Αρχίζω με εσάς. Εμείς δεν λέμε. Τι λέτε για την κατάργηση του άρθρου 16? Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δηλαδή. Λέμε για μη κερδοσκοπικά δημόσια πανεπιστήμια, αλλά πρώτα, πριν πάμε εκεί, θα πρέπει να έχουμε φτιάξει τη δημόσια παιδεία. Γιατί η δημόσια παιδεία είναι το μόνο εργαλείο το οποίο ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα και σπουδαία δημιουργήματα του ΠΑΣΟΚ, γιατί βελτιώνει και προκαλεί κοινωνική κοινωνικότητα. Λέτε και ναι. Και κυρία Κεφάλα, καταφέραμε να σπουδάσουμε ιατρική, γιατί υπήρχε αυτό το δημόσιο σύστημα παιδείας. Λέτε ναι, αλλά να ενισχύσουμε πρώτα το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έτσι, και μετά βεβαίως για μη κερδοσκοπικά. Μάλιστα. Δημόσια, και φυσικά να μπουν κανόνες λειτουργίας των υπόλοιπων ιδρυμάτων. Πώς ακούτε τη θέση? Έχει αφήσει τελείως. Πώς ακούτε τη θέση του κυρίου Τσίμαρη, του ΠΑΣΟΚ, και κριτική στη θέση της κυρίας Κεφάλαια που θα απαντήσει? Καλά, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς επίσης και οποιασδήποτε αναθεώρησης η οποία περιορίζει τα βασικά δημόσια αγαθά. Τα δημόσια αγαθά είναι το νερό, ο αέρας, το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον. Μην τα βάζουμε εδώ, υγεία, θα τελειώσουμε ποτέ. Η υγεία δεν τα βάζω όλα, αλλά θα εστιάσω αμέσως στο θέμα στο οποίο, έτσι, όσο πιο το οποίο συζητάμε. Χρόνια, κοιτάξτε να δείτε. Από θέσεις αρχής, το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει τους καλύτερους επιστήμονες σε σχέση με πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, και αυτό φαίνεται διότι με πενιχρά μέσα, υποστελεχωμένα πανεπιστήμια, τα δημόσια της Ελλάδας μπορούν και ανταγωνίζονται με βάση τις δημοσιεύσεις. Να συμφωνήσουμε. Από τη στιγμή που παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λοιπόν, γιατί να μην υπάρξουν εδώ? Όταν λέει ο κύριος Τζίμαρης λοιπόν να τακτοποιήσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει υποστελέχωση σε διοικητικούς και τεχνικούς. Κατώτερη, 10 φορές κατώτερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, 5 φορές κατώτερη από το βαλκανικό μέσο όρο. Αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν στέκεται. Αυτό το πανεπιστήμιο δεν στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Στη θέση του στα ιδιωτικά κολέγια έχει αναγνωρίσει η κυρία Κεραμέως, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ήδη 5 πτυχία, και τους έχει δώσει ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς να έχουν το επίπεδο, χωρίς αξιολογημένο προσωπικό, χωρίς πιστοποιημένα προγράμματα. Η Νέα Δημοκρατία φώναζε όταν φωνάζαμε εμείς για την κατάργηση λέξης βάση εισαγωγής, έλεγε να μπαίνουν με ένα και δύο, μα εκεί μπήκαν όλοι ένα με δύο και έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Το θέμα όμως είναι πολύ μεγάλο για μας στην Ήπειρο, για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και αν θέλετε να το καταλάβετε, δύο λόγια θα πω μόνο. Ότι το Πανεπιστήμιο, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή σας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα ποιοτικό πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι είναι το τέταρτο ή πέμπτο πανεπιστήμιο στην ποιότητα και στους αριθμούς, μεγάλο περιφερειακό πανεπιστήμιο, το οποίο στηρίζει την οικονομία της Ήπειρου κατά το 1/4. Αυτά είναι γνωστά. Εκείνο το οποίο δεν είναι γνωστό ενδεχόμενα είναι ότι το 82% των φοιτητών δεν είναι Ηπειρώτες. Έρχονται από άλλες περιοχές. Αυτό το κάνει ευάλωτο, διότι αν επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, είτε κερδοσκοπικών είτε μη κερδοσκοπικών, τα οποία θα γίνουν κυρίως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, μπορεί και στην Πάτρα, τότε
Το 50% των φοιτητών μας που προέρχεται από την Αττική, από τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα θα μας εγκαταλείψει. Θα μείνουμε με τους μισούς φοιτητές. Θα επιβιώσουν τα μισά τμήματα. Τότε λοιπόν θα ρωτήσω κι εγώ, εδώ θα είμαστε, μακάρι να αποτραπεί, αλλά αν συμβεί κάτι αυτό, τότε θα ζητήσω εξηγήσει από την κυρία Κεφάλα. Κυρία Κεφάλα. Και έχουμε και πολλά τμήματα, κύριε Αλβάνη, γιατί κάνατε και τα ΤΕΗ πανεπιστήμια μέσα σε μια νύχτα, χωρίς αξιολόγηση, επειδή μιλάτε τώρα για αξιολόγηση. Και αξιολόγηση έγινε στο προσωπικό και επιστοποιημένα προγράμματα έχουν και πάνε μια χαρά τα περισσότερα. Κύριε Κεφάλα, απαντήστε επί της ουσίας. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ανατατοποίηση των ΤΕΗ. Αν έχετε αντίθετη άποψη, να μας την πείτε. Να μας την πείτε. Σαφώς. Ναι, κύριε Κεφάλα. Λοιπόν, δεν είναι ξεκάθαρη η άποψή μας για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο. Το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Το πιστεύουμε. Έχουμε καλά πανεπιστήμια, όντως. Έχουμε καλούς επιστήμονες στη χώρα μας. Γίνονται ανάρπαστοι στο εξωτερικό. Δεν καταλαβαίνουν πού είναι το πρόβλημα στο να έχουμε μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας και να έρχονται άνθρωποι από άλλες χώρες να σπουδάζουν ιατρική, που είπε ο κύριος Τσίμαρης πριν, για παράδειγμα στην Ελλάδα. Βγάζουμε πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση θα κλείσει η ιατρική των Ιωαννίνων. Θα γίνονται ανάρπαστοι στο εξωτερικό. Δεν θα κλείσει καθόλου η ιατρική των Ιωαννίνων. Έρχεται τώρα στην ιατρική Ιωαννίνων. Επιτρέπετε, ένα σημείο είναι χρήσιμο. Έρχεται τώρα στην ιατρική Ιωαννίνων κόσμο από το εξωτερικό να σπουδάσει. Κοιτάξτε, αν το δείτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ξέρετε σε ποια. Συγγνώμη λίγο, αλλά είναι σημαντικό. Ξέρετε, ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε κερδοσκοπικά είτε μικροδοσκοπικά, που ανθούν στην Αλβανία, στο Κόσοβο, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Βοσνία, Ριζεγοβίνη και στη Βουλγαρία. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς και η Αλβανία είμαστε μοναδικές χώρες που δεν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε. Η Αλβανία έχει 25 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κυρία Κεφάλα, σας ακούω. Η μικρή Κύπρος λοιπόν, που έχει πάρα πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια και φεύγουν Έλληνες φοιτητές να πάνε να σπουδάσουν στην Κύπρο, δεν μας απασχολεί. Εδώ γιατί να μην μπορούν αυτά τα παιδιά να σπουδάσουν στη χώρα. Φεύγουν αυτοί τους οποίους κόβει ελάχιστη βάση εισαγωγής και τους αφήνουμε απ' έξω. Κυρία Κεφάλα, είμαστε υπέρ της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Γνωρίζω την άποψή σας, γιατί και ως πρίτανης τότε δεν βοηθήσατε τη διαδικασία ιδιαίτερα. Είχατε άλλη άποψη από την αρχή. Όμως αυτό αγκαλιάστηκε από την ελληνική κοινωνία. Δεν θέλουμε φοιτητές του 1 και του 2 στα πανεπιστήμια. Δεν θέλουμε φοιτητές που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αλλά πηγαίνουν στην Κύπρο και στα ιδιωτικά. Δεν θέλουμε αιώνιους φοιτητές, κύριε Αλβάνη. Αυτοί που μπορούν να πάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο και να σπουδάσουν πολύ καλά θα πάνε και θα κάνουν, και έχουμε καλά πανεπιστήμια. Αυτοί που δεν μπορούν και έχουν την οικονομική δυνατότητα πάνε ήδη στο εξωτερικό, μάλιστα, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και σπουδάζουν. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει κάτι ανάλογο και να φέρνει και να εισάγει φοιτητές από άλλες χώρες και να αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Ακούστηκαν οι απόψεις για αυτό το σημαντικό θέμα. Να πούμε με την αφορμή αυτή, 29 Ιουνίου θα έχουμε αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα ιδιωτικά της Κύπρου, αν εξαιρέσουμε. Αν εξαιρέσουμε. Καλό είναι αυτό. Κοιτάξτε. Είναι σημαντικό. Τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, αν εξαιρέσουμε τα τμήματα της ιατρικής και της νομικής, τα οποία υπάρχουν, όλα τα υπόλοιπα είναι χαμηλότερο το επίπεδο από τα κολέγια της Αθήνας. Με κανόνες θα γίνουν, όπως όλα γίνονται με κανόνες της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Κλείνουμε, κυρία Κεφάλα. Άκουσα τον κυρία Μητσοτάκη να τα βάζει τώρα με τα μικρότερα κόμματα να μιλά για ΔΜΕΚ καταστάσεις, για ΔΜΕΚ πιστούς, για ΔΜΕΚ πατριώτες, κοιτώντας προς την ελληνική λύση, προς τη νίκη. Έτσι μίλησε στη Θεσσαλονίκη. Μίλησε με την έκφραση ΔΜΕΚ που χρησιμοποιούν οι Θεσσαλονίκοι. Τώρα τι γίνεται εκεί, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κεφάλα? Κοιτάξτε, οι Έλληνες. Εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, στα μικρότερα κόμματα. Έτσι. Τελικά, ποιοι θα μπουν στη Βουλή, ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν. Αυτό που μας ανησυχεί, μας πληγώνει, δεν μου αρέσει και προσωπικά, αν θέλετε, είναι να καπηλεύονται κάποιοι, να καπηλεύονται ορισμένοι την Ορθοδοξία, δεν ξέρω, τη θρησκεία, οτιδήποτε. Το τι πιστεύει ο καθένας, και ξέρετε πολύ καλά και σε προσωπικό επίπεδο και εκτός τηλεόρασης τι πιστεύω και τι νιώθω και πόσο κοντά είμαι σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το καπηλευτεί. Είναι πολύ μεγάλη λέξη Ορθοδοξία για να μπει μέσα σε ένα κόμμα, για να μπει μέσα σε μια παράταξη. Από εκεί και πέρα, οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν μεθαύριο ποιος θα τους εκπροσωπήσει, πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή, ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι πιο χαμηλά. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να στηρίξουν
με όλη τους τις δυνάμεις τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια ισχυρή πλειοψηφία, μια ισχυρή εντολή για να μπορέσει τολμηρά και σταθερά να προχωρήσει στις αλλαγές στις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος. Εσείς κύριε Αλμπάνη επιτίθεστε στην πλεύση ελευθερίας. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα να λέει ότι σπρώχνεται από τα μεγάλα μηδιακά συμφέροντα. Μάλιστα το ψηφοδέλτιο επικρατείας στις πρώτες εκλογές ήταν παράτυπο. Δεν είχε τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε. Αυτό είπε, κάρφωσε την Κωνσταντοπούλου ο Τσίπρας. Επιτίθεσε στην πλευρά. Θα έλεγα κάτι που λένε στο χωριό μου, γιατί ψέματα είναι. Δεν βλέπετε ότι μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου, σε όλα τα πρωινά ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου παρούσα. Ναι. Λοιπόν, με το σηματάκι της αυτό το περίφημο, έτσι. Και βέβαια έχει ανταλλάξει φιλοφρονήσεις και με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Εντάξει, προσπαθεί και αυτός να περιορίσει. Σε αυτό που έλεγε η Κεφάλα, δεν θα ήθελα να παρέμβω σε αυτό το επίπεδο, αλλά θα έλεγα λοιπόν ότι τον πατριωτισμό των Ελλήνων προσπάθησε και η Νέα Δημοκρατία να καπαληφθεί με την συμφωνία για τις πρέσπες. Βέβαια, μετά, ενώ την κατήγγειλε, βέβαια την αποδέχθηκε με μεγάλη ανακούφιση. Διότι έλυσε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος κρίνει. Εντάξει. Όταν κάνουμε τις μεγάλες εθνικές συμφωνίες με τις υπόλοιπες χώρες και εσείς είστε απέναντι ως ΣΥΡΙΖΑ, όταν ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις και εσείς είστε απέναντι ως ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν καπηλεύει. Μάλιστα, κύριε Τσίμαρη, κλείνουμε 20 δευτερόλεπτα. Κλείνουμε. Τι λέτε στον κόσμο 2-3 μέρες πριν τις νέες εκλογές, κύριε Τσίμαρη. Όσον αφορά τον πατριωτισμό, ουσιαστικά εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έρθει δίπλα μας. Να πορευτούμε μαζί για μια ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση η οποία θα ελέγχει την κυβέρνηση και θα της δίνει το μέτρο. Αυτό θέλουμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλουμε πραγματικά να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας και υποσχόμαστε στον κόσμο και τον κοιτάμε στα μάτια ότι δεν θα τον ξαναπληγώσουμε, ότι θα είμαστε δίπλα του τόσο μέσα στο κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία για πραγματικές διεκδικήσεις, ώστε να εμποδίσουμε οποιαδήποτε κοινωνική ανισότητα και μη δημοκρατικές πράξεις. Κύριε Αλμπάνη, εσείς τι λέτε? Το μήνυμα είναι ότι αυτές οι συνθήκες με την ενισχυμένη αναλογική, που δυστυχώς οι δυνατότητες τις οποίες είχαμε με την απλή αναλογική να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως έχει συγκλίνει όλη η Ευρώπη, και οι οποίες απαιτούν και συμφωνίες και συνενέσεις, ώστε όλοι να εργάζονται για το κοινό καλό της χώρας. Δυστυχώς αυτό ακυρώθηκε με την ευθύνη όλων των κομμάτων, τα οποία στάθηκαν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά είχαμε υποστεί στις προηγούμενες εκλογές, λες και ήμασταν εμείς η κυβέρνηση της προηγούμενης τετραετίας, από όλους αντιπολίτευση πάνω σε αυτό το θέμα. Βρισκόμαστε σε καινούργιες συνθήκες. Η φορά σας, σαν να ήσασταν κυβέρνηση. Η σκοπιμότητα. Εσείς αλλάζατε συνέχεια το αφήγημα. Η σκοπιμότητα δεν κρύβεται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε νέες συνθήκες και θέλουμε να αποτρέψουμε και καλούμε τον ελληνικό λαό να αποτρέψει την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σε μια κυβέρνηση η οποία πάει να γίνει καθεστώς και τα χαρακτηριστικά τα οποία δείχνει ότι ουσιαστικά ο δημόσιος τομέας θα κινδυνεύσει πάρα πολύ και η κοινωνία, αλλά κυρίως ο δημόσιος τομέας, και θα πρέπει όλα τα κεκτημένα ως δημόσια αγαθά να τα διατηρήσουμε. Οπότε η στήριξη προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι στήριξη για μια υγιή δημοκρατία την οποία μπορεί να εγγυηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κεφάλια, κλείνουμε. Ανάπτυξη, πρόοδος, ευημερία, μέλλον, Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλούμε τους πολίτες να συνεχίσουμε όλοι μαζί στις στέρεες βάσεις που βάλαμε την περασμένη τετραετία, πολιτεία και πολίτες, να συνεχίσουμε στο μέλλον, να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά. Σας ευχαριστώ κύριε, κυρία, σας ευχαριστώ για την πολύ ευγενική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριες και κύριοι.